θα έκανε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε. Περίμενε. Γιατί ήρθε το δώρο σήμερα στο Μητσοτάκη πρωί-πρωί, που βγήκε η είδηση. Όπου έχουμε βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνει, να καταπατά τον νόμο. Τι σημαίνει αυτό, ο κύριος ήταν εδώ σε ξενοδοχείο, πού? Στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι. Ο κύριος Χρυσομάλης, ναι, ήταν σε ξενοδοχείο στο Κολωνάκι, ναι. Όπου από ό,τι φαίνεται, γιατί λίγο-λίγο αρχίζει και διαλευκάνεται εντός εισαγωγικών η υπόθεση, τι συνέβη, ο κύριος λοιπόν, ο βουλευτής μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, φέρεται να πήγε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο προκειμένου να πιει καφέ με έναν δημοσιογράφο για να κάνουν προφανώς κάποια συνέντευξη. Βέβαια, από τα πρόστιμα προκύπτει ότι δεν έμενε στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, παρόλο που είναι βουλευτής Μεσσηνίας. Να το τονίσουμε και αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν βγαίνανε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, απλά πήγανε στο λόμπι προκειμένου να πιούνε καφέ. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε κατευθείαν τη Νέα Δημοκρατία. Κάτσε εδώ πέρα, περίμενε δυο λεπτάκια. Εδώ το θέμα είναι ότι εσύ και εγώ δεν πάμε να πιούμε έναν καφέ. Και αντί οι εθνοπατέρες και αντί οι βουλευτές να τηρούν τους νόμους και να τηρούν τους κανόνες που μας έχουν περιορίσει, πάνε και καταπατάνε τα πράγματα. Πήγε καφεδιά ο κύριος. Το ξενοδοχείο έφαγε πρόστιμο. Ε, Τζίφα. Σ' ακούμε διακοπές. Λέω, το ξενοδοχείο έφαγε πρόστιμο. Το ξενοδοχείο έφαγε πρόστιμο. Ναι, έφαγε πρόστιμο. Ναι, ναι, το ξενοδοχείο βεβαίως και έφαγε πρόστιμο και έφαγε πρόστιμο ο ιδιοκτήτης ακόμα και για το γεγονός ότι δεν είχε σήμανση για τσιγάρο, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να καπνίζανε ταυτόχρονα όλοι εκεί. Ο βουλευτής, να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο του να πάρουμε μια εξήγηση. Δεν θέλει τι να πει. Μιλήσει. Μα τι να πει. Προφανώς, λοιπόν, τα ότι πήγε για καφεδιά την ώρα που είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας. Έστω ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη, Φίλιππε. Το θέμα τότε είναι όλοι οι πολίτες θα πηγαίνουμε για καφέ και θα ζητάμε μια συγγνώμη στο κράτος. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Τι λέει. Η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που το ανακοίνωσε. Τι θα κάνει. Της, λοιπόν, θα το μάθουν παλού. Λέει ότι... Ότι ο βουλευτής επικοινωνία, λοιπόν, τι λέει κατά τη διάρκεια ελέγχου, λέει η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια ελέγχου για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία στις 3 Μαρτίου του 2021, διαπιστώθηκε παραβίασή τους από τον βουλευτή Μεσσηνίας, κύριο Χρυσομάλη. Στο βουλευτή επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μπούγας, κάλεσε τον κύριο Χρυσομάλη και τον κάνει ντά. Και επίπληξη. Και ήταν το πει, βουλευτή μου, βουλευτή μου, ντά που ήπιες τον καφέ. Τι καφέ ήπιες, θα πει ο άλλος, φρέντο καπουτσίνο. Όχι, έπρεπε να πιείς νες. Ρε, μας δουλεύουνε τώρα. Χειμωνιάτικα ζεστό έπρεπε να πιείς. Έλα τώρα, μας δουλεύουνε. Θα τον κάνανε ντά τώρα, τον μαλώσουνε. Το φωνάξανε, βγάλε το χεράκι με τη βέργα. Ρε, μας δουλεύουνε. Έχουν εγκλωβίσει έναν ολόκληρο λαό. Μας έχουν μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και έχουμε τους βουλευτές. Και εδώ αυτό το βουλευτή. Ποιου του κυβερνώντος κόμματος. Και όχι κάποιου άλλου κόμματος που είναι αντίθετος. Κάποιος που ψήφισε τα μέτρα αυτά. Να κάνει τα αντίθετα. Ε, όχι ρε παιδιά. Δεν το επιτρέπε. Δεν το επιτρέπουμε. Πριν από λίγο... Έχω πάρει τη Νέα Δημοκρατία για να βγουν να μιλήσουνε. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Κρύβονται. Από την ώρα που έχουμε μάθει την είδηση, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας για να βγουν και να μιλήσουν και κρύβονται. Να πούνε τι. Πρέπει να δώσουμε μια εξήγηση. Φοβούνται να μιλήσουνε. Εδώ είναι καταγεγραμμένα. Για να μην πάρουμε διαψεύσει κάποιο. Καταγεγραμμένε οι κλήσει. Εδώ, σου έπαιρνα τηλέφωνο. Να πούνε τι έχουν να πούν για το καμάρι του. Δεν το σηκώνουν το τηλέφωνο όμω. Φοβούνται. Είπαμε. Τα καλά θα τα λέμε. Εκεί όμω που υπάρχουν θέματα, θα τραβάμε τα αυτιά. Θα τραβάμε τα αυτιά. Εμεί εδώ λέμε μόνο αλήθεια. Σαν είναι δυνατόν. Ο κύριο στο ξενοδοχείο.
Ο βουλευτής. Άρα τι θα πεις στον πολίτη από τη στιγμή που οι ίδιοι βουλευτές της κυβέρνησης κάνουν αυτά τα πράγματα, πείτε μου. Την ίδια στιγμή που οι πολίτες είναι στα κάγκελα, έτσι. Που δεν αντέχει ο κόσμος άλλο και είναι αγανακτισμένος ο κόσμος. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Πραγματικά δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Ο κόσμος είχε αγανακτήσει. Τον κόσμο τον έχουν ισοπεδώσει. Και έχουν το χαρδαλιά να μας κουνάει και το χέρι εχθές. Έχουν ξεφύγει για τα πράγματα, νομίζουνε. Ότι είναι οι μπαμπούλιδες, νομίζουν ότι είναι οι θεοί. Κάτσε ρε, για σιλάς λίγο. Για σιλάς λίγο, για ξεκαβάλεις λίγο το καλάμι. Όλοι σας. Δεν είμαστε πρόβατα. Υπάρχουν και καλύτερος τρόπος να λες στον κόσμο κάποια πράγματα. Και μετά από ένα χρόνο φυλάκι, έτσι, γιατί lockdown ίσον εγκλεισμός.